Καλησπέρα, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Αν θέλει κάποιος να συμπυκνώσει τα 2,5 χρόνια που πέρασαν, από υγειονομική σκοπιά τουλάχιστον θα δει ότι υπάρχουν δύο μεγάλες εικόνες. Από τη μία, πήρε 10 μήνες στον επιστημονικό κόσμο να φτιάξει εμβόλιο. Στα 2,5 χρόνια που πέρασαν έχουν συγγραφεί χιλιάδες επιστημονικές εργασίες γύρω από την COVID-19, πολυκεντρικές διεθνείς μελέτες για φάρμακα και γιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που αποδεδειγμένα σώζουν ζωές, βελτιώνουν τη βαρύτητα της νόσου, μειώνουν τις μέρες νοσηλείας και διασωλήνωσης. Σε λίγες μέρες κατασκευάστηκαν υπερσύγχρονα πραγματικά μέσα ατομικής προστασίας. Δεκάδες νοσοκομεία χτίστηκαν κυριολεκτικά σε λίγα 24 ώρα. Από την πρώτη ώρα, χιλιάδες υγειονομικοί σε όλο τον πλανήτη έδωσαν μάχη. Εκπαιδευμένο, επιστημονικό και εργατικό δυναμικό όλων των κλάδων συνέβαλε σε τεράστια επιστημονικά τεχνολογικά επιτεύγματα που μπορούν να βοηθήσουν στην έγκαιρη και σωστή ιχνηλάτηση, στη θεραπεία, στην υποστήριξη. Θα δει όμως και την άλλη εικόνα, που λέει ότι υπήρχαν προηγμένα υγειονομικά κράτη, εντός εισαγωγικών, που παρά την προβλέψιμη πανδημία και ενώ είχαν τη δυνατότητα, βρέθηκαν απροετοίμαστα σε υποδομές, σε εξοπλισμό, σε προσωπικό, άφησαν πίσω τους εκατόμβες νεκρών. Θα δει εμβολιασμό σε μονοψήφια ακόμα νούμερα του πληθυσμού των πιο φτωχών χωρών του πλανήτη. Θα δει μετατροπή των συστημάτων υγείας σε συστήματα μίας νόσου, την ώρα που η λοιπή νοσηρότητα σκότωνε ασύλληπτα, επιδρούσε ασύλληπτα. Θα δει αμύθιτα κέρδη των πολυεθνικών φαρμάκων για τα εμβόλια πριν αυτά καν έρθουν. Θα δει πόλεμο των καπιταλιστικών κρατών και υγειονομικούς που φορούσαν σκουπιδοσακούλες για προστασία. Θα δει ειδικά νοσοκομεία λιμωδών νοσημάτων που έκλεισαν, χιλιάδες υγειονομικούς άνεργους και ιδιωτικό τομέα υγείας που δυσάβρισε. Θα δει επίσης ολόκληρες ειδικότητες ιατρικής παροπλισμένες, καμία σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση και φαρμακοεπαγρύπνηση, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που φυτοζωεί. Αυτές οι δύο εικόνες λοιπόν, που κάθε μέρα εδώ και 2,5 χρόνια βιώνουμε, αποτυπώνονται στον τίτλο της σημερινής έκδοσης, γιατί κάθε μέρα πραγματικά εκδηλώνεται η σύγκρουση του νέου που εκφράζεται μέσα από την ιδεολογία του ΚΚΕ και του παλιού που σαπίζει, είναι στη δύση του και ευθύνεται για τα παραπάνω. Σύντροφοι και φίλοι, αυτά τα 2,5 χρόνια, μαζί με τον καθημερινό αγώνα, την καθημερινή δουλειά όλων σας, ακούσαμε και διαβάσαμε πολλά και γεννήθηκε εξ αρχής η ιδέα, αλλά κυρίως η ανάγκη να αξιοποιηθούν επιστημονικές μελέτες, ανακοινώσεις, δημοσιεύματα, στοιχεία εγχώρια ή διεθνή, προκειμένου να υπάρχει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση και με βάση τη διαλεκτική, την υλιστική αντίληψη και την εργατική λαϊκή πολιτική προσέγγισή μας να διαμορφώσουμε θέσεις, στόχους πάλης, πολιτική δράση και παρέμβαση στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Στην κατεύθυνση αυτή και για να γραφτεί η συγκεκριμένη έκδοση, αξιοποιήθηκαν υγειονομικοί, μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ, οπαδοί και φίλοι, άλλοι επιστήμονες που εκτίμησαν τη συνέπεια και τη σοβαρότητα της τάσης του κόμματος στα ζητήματα της πανδημίας και βοήθησαν με τις ειδικές γνώσεις τους και τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά από καρδιάς. Ξεκινώντας την παρουσίαση της έκδοσης, θα ήθελα να σταθώ στην ταξικότητα, αν μου επιτρέπετε, του ιού. Αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Υπάρχει ένα άρθρο στην έκδοση με τίτλο «Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον ιό», στο οποίο επιχειρούμε να απαντήσουμε στο χιλιοϋπομένο επιχείρημα ότι ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Τους χτυπάει όλους το ίδιο, πλούσιους και φτωχούς. Είναι έτσι. Ψάχνοντας, βλέπουμε ότι η επιστημονική έρευνα δείχνει άλλα. Δείχνει πως τα επίκεντρα της πανδημίας με ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων σε πολλαπλές έρευνες βρέθηκαν να είναι οι φτωχογειτονίες των μεγάλων λαστικών πόλεων του πλανήτη. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις Μητροπόλεις της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, του Σαντιάγο της Χιλής, του Ρίο Ντετζανέιρο, της Βομβάης. Δεκάδες είναι οι επιστημονικές εργασίες οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι πυκνοκατοικημένων συγκροτημάτων και περιοχών υψηλής ατμοσφαιρικής ρήπανσης, βιομηχανικών ζωνών, είναι οι περιοχές που η εργατική τάξη, οι μετανάστες, οι βιοπαλλεχτές πλήχθηκαν ανισότιμα. Είναι εντυπωσιακή μια δήλωση ενός τελέχους του Πανεπιστημίου Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνια που αναφέρει πως οι μειονότητες αποτελούν τους εργάτες πρώτης γραμμής σε εμπόριο, λαϊκές αγορές, διαμετακομιστικές υπηρεσίες. Αυτοί οι εργάτες που πλειοψηφούν μάλιστα οι έγχρωμοι πληθυσμοί δεν έχουν την πολυτέλεια της απομόνωσης στο σπίτι ως μέτρο κοινωνικής αποστασιοποίησης και μείωσης της διασποράς. Στη χώρα μας, στην Ελλάδα,
τα ανεπαρκή στοιχεία με το σαφέστατο ταξικό πρόσημο του ιού δεν αποτελούν καθόλου αμέλεια ότι δεν υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά είναι σαφές πως και εδώ η ταξικότητα εκφράστηκε με πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα στο ποιοι και τι πρόσβαση είχαν στις ελάχιστες ή σμπαραλιασμένες δομές περίθαλψης. Όπως και αυτό φαίνεται από το μέτρο αυτού καθ' αυτού του κατοίκων περιορισμού των θετικών κρουσμάτων, που επίσης αφορούσε και πλούσιους και φτωχούς, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε και το γνωρίζουμε πως δεν είναι το ίδιο για μια τετραμελή οικογένεια με ένα διάρρη, με την αντίστοιχη μιας τρύπατης μεζονέτας με τον κήπο και χωρίς την ανάγκη του πενιχρού επιδόματος για να τα βγάλει πέρα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, τα αστικά επιτελεία από την πρώτη στιγμή βάφτισαν την πανδημία ως απρόβλεπτη απειλή. Είναι πραγματικά απορίας άξιων να αναλογιστεί κανείς για ποια απρόβλεπτη απειλή μπορούν να μιλάνε όταν ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μόνο για το διάστημα 2011-2018 αναφέρει πως ήρθε αντιμέτωπος σχεδόν με 2.500 επιδημίες, ενώ από το 2009 μέχρι σήμερα μετράμε τουλάχιστον 7 περιπτώσεις σοβαρών επιδημιών. Η εμφάνιση μιας πανδημίας στην εποχή μας είναι γνωστό πως δεν είναι κεραυνός σε νεθρία, όσο και αν παρουσιάζεται έτσι. Αυτό που δεν τονίζεται ηθελημένα σε διάφορες επιστημονικές εργασίες ή και άλλες συζητήσεις με αφορμή την πανδημία COVID-19 είναι οι αιτίες που επιδρούν στη συχνότητα ανάδυσης και εξέλιξης νέων μολυσματικών ιών. Δεν διερευνάται ή αποσιωπάται συνειδητά η σχέση που αυτές έχουν με τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, έτσι όπως εκδηλώνεται στην παραγωγή και βιομηχανία τροφίμων, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στην ιχθυοτροφία, αλλά και στις συνολικότερες περιβαλλοντικές αλλαγές που έχουν ακριβώς προκύψει ως αποτέλεσμα της καπιταλιστικής λειτουργίας όλων των τομέων της οικονομίας και συνολικά της κοινωνίας. Επιπλέον, δεν μπορεί πραγματικά να θεωρείται αόρατος ένας ιός για τον οποίο μόνο τον πρώτο χρόνο είχαν γραφτεί 99.000 και μέχρι χθες 266.000 εργασίες. Αυτά τα ζητήματα διαπραγματεύεται το πρώτο άρθρο της έκδοσης με τίτλο «Ιστορικά δεδομένα και προσέγγιση των σύγχρονων αιτιών εξάπλωσης των πανδημικών φαινομένων», με αναφορές όχι μόνο στο σήμερα, αλλά και στο πώς ακόμα από την εποχή τους η κλασική του μαρξισμού και ο ίδιος ο Μάρξ μέσα από τις σελίδες του κεφαλαίου μελέτησε αντίστοιχους παράγοντες. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αν παρατηρήσουμε πιο καθαρά την εικόνα, θα δούμε ότι το παραμύθι περί απρόβλεπτης απειλής διατρανώθηκε ακριβώς για να εξηγήσει ότι ήταν έτσι, αυτός ήταν ο λόγος που βρέθηκαν να προετοίμαστε τα συστήματα υγείας. Επιστημονικά, ιδεολογικά και πολιτικά όμως, φάνηκε κάτι άλλο. Φάνηκε ότι οι αντοχές των συστημάτων υγείας ξεπεράστηκαν επειδή τα υλικά πάνω στα οποία οικοδομούνταν ήταν σάπια, επειδή καθορίζονταν με βάση το κέρδος και τις κάθε φορά αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας. Για παράδειγμα, όλοι έχουμε μάθει για τη Λομβαρδία. Όλοι μας μάθαμε για μια πόλη της στον Μπέργαμο, που θα μείνει πραγματικά στην ιστορία για το ξεκλήρισμά της κατά το πρώτο πανδημικό κύμα, μετρώντας πάνω από 16.000 θανάτους μέσα σε μόλις ένα μήνα. Λίγοι όμως έμαθαν ότι αυτές οι φρικιαστικές εικόνες που παρακολουθήσαμε ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, γιατί εκεί οι αυτοκινητοβιομήχανοι αρνούνταν έστω και το παραμικρό μέτρο προστασίας στους χώρους δουλειάς, πόσο μάλλον το κλείσιμο της αυτοκινητοβιομηχανίας στις πρώτες μέρες. Ακόμα λιγότεροι έμαθαν πως στην περιοχή της Λομβαρδίας, με πληθυσμό όσο η Ελλάδα, ο ετήσιος μισθός ειδικευόμενων γιατρών γενικής ιατρικής ήταν και είναι υποδιπλάσιος των άλλων ειδικοτήτων. Ακόμα πιο λίγοι έμαθαν πως ο πρόεδρος του Πανιταλικού Ιατρικού και Οδοντιατρικού Συλλόγου έχει δηλώσει πως η ειδικότητα της οικογενειακής ιατρικής είναι κόστος και κακή επένδυση για όποιον σκοπεύει να βγάλει χρήματα, και ακόμα λιγότεροι έμαθαν πως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη γειτονική χώρα φυτοζωή. Με απλά λόγια, ακόμα και όταν πέθαιναν 1.000 άνθρωποι τη μέρα, δεν υπήρχαν γιατροί πρώτης γραμμής, γιατροί γραμμής ειδικοτήτων τέτοιων που να καλεστούν ή έστω και να επιταχθούν ακόμα και μέσα στο Μιλάνο, το οποίο μετράει 5 μόλις γιατρούς δημόσιας υγείας. Αν πάμε στη χώρα μας, θα δούμε αυτό που όλοι μάλλον γνωρίζουμε, αλλά αποτυπωμένο με αριθμούς είναι διαφορετικό, πως η πανδημία βρήκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τραγικές ελλείψεις, με 6.000 κενές οργανικές θέσεις γιατρών, με σταδιακά και χρόνο με το χρόνο μειούμενη χρηματοδότηση, με παντελή έλλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αφού έκλεισαν δομές σχεδόν στο 50% από το 2009 έως σήμερα, και παρεπιπτόντως στη χώρα μας
οι γιατροί δημόσιας υγείας έχουν τον εξωφρενικό αριθμό των 9 πανελλαδικά. Αυτά και αντίστοιχα στοιχεία διαπραγματεύονται και για άλλες ευρωπαϊκές καπιταλιστικές χώρες στο άρθρο με τίτλο «Πώς βρήκε η πανδημία τα συστήματα δημόσιας περίθαλψης». Οι αντοχές λοιπόν, σύντροφοι και συντρόφισσες του συστήματος, δεν διαμορφώθηκαν μόνες τους. Αφού με την αντιλαϊκή τους πολιτική όλες οι εναλλασσόμενες αστικές κυβερνήσεις τις διαμόρφωσαν και μετά τις επικαλούνται αποσιωπώντας την αιτία. Η πανδημία φανέρωσε λοιπόν σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, ένα βασικό ζήτημα. Τη χρεοκοπία των εμπορευματοποιημένων συστημάτων υγείας. Γιατί αυτός είναι πραγματικά ο λόγος που έγιναν φύλο και φτερό, που άφησαν απροστάτευτο τον κάθε λαό. Αυτός είναι ο λόγος που χιλιάδες ασθενείς αποκλείστηκαν, άλλοι από τις αναγκαίες θεραπείες, από φάρμακα, από εξετάσεις, από χειρουργία. Είναι ενδεικτικά επίσης κάποια στοιχεία που αναφέρουμε στην έκδοση. Κατά το πρώτο πανδημικό κύμα, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι θάνατοι από έμφραγμα αυξήθηκαν κατά 10% συνολικά, αλλά στη Νέα Υόρκη κατά 140%. Στην Ελλάδα παρατηρήθηκε μείωση κατά 75% στις εισαγωγές καρδιολογικών περιστατικών, ενώ σε έρευνα για το διάστημα που πιάνει το Φεβρουάριο έως το Νοέμβριο του 2020, παρατηρήθηκαν επιπλέον 6.100 θάνατοι από τον αναμενόμενο μέσο όρο του 2015 με 2019, με το 62% να είναι non-COVID θάνατοι. Λαμπρό παράδειγμα για τα παραπάνω κατά τη γνώμη μας είναι μια πλευρά που συνήθως δεν υπάρχει στην καθημερινή συζήτηση και αυτή αφορά το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της ψυχικής υγείας. Και από αυτή την άποψη θεωρούμε πολύ διαφωτιστικά τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο άρθρο «Πρώτη προσέγγιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην ψυχική υγεία». Ενδεικτικά αναφέρουμε πως σε έρευνα που διεξήγαγε το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας το Μάιο και τον Ιούνιο του 2021, ανάμεσα σε 1.232 εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αυξήθηκαν κατακόρυφα τα ποσοστά άγχους, κατάθλιψης, σωματοποίησης, θυμού, μοναξιάς, χαμηλής εργασιακής ποιότητας ζωής, χαμηλής γενικότερης ποιότητας ζωής, ενώ αντίστοιχα φρικαστικά είναι και κάποια διεθνή στοιχεία, όπως αυτό που υπάρχει στην έκδοση και αφορά τα στοιχεία που έδωσε ο Αμερικανικός Σύλλογος Νοσοκομείων Παιδών, που κατέγραψε μόνο μέσα στο πρώτο εξάμεινο του ίδιου έτους αύξηση κατά 45% των περιπτώσεων αυτοτραυματισμού και αυτοκτονίας παιδιών και εφήβων ηλικίας 5 έως 17 ετών συγκριτικά με το 2019. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ένας από τους λόγους που θεωρούμε ότι επέδρασαν παραπάνω αυτά που έγιναν είναι ότι εκτός των άλλων σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες μπροστά σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση καμία αστική κυβέρνηση δεν έθιξε το άγιο δισκοπότηρο, τα κέρδη των καπιταλιστών επιχειρηματιών στην υγεία, το λαϊκό αίτημα, η λαϊκή απέτηση για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας για να ανακουφιστεί έστω η πίεση στα δημόσια νοσοκομεία, όχι απλά δεν έγινε πράξη, αλλά αντίθετα η κυβέρνηση κράτησε τον ιδιωτικό τομέα COVID-free από την οσιρότητα και περίθαλψη, ενώ τον τροφοδότησε κυριολεκτικά με όλη την COVID-διαγνωστική. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο της έκδοσης με τίτλο «Η πανδημία ως ευκαιρία» αναφέρονται αποκαλυπτικά τέτοια παραδείγματα που δείχνουν ότι ο ιδιωτικός τομέας κάθε άλλο παρά αδιάφορος έμεινε για την πανδημία. Όχι από την πλευρά της συμβολής στην αντιμετώπιση της, αλλά ως αξιοποίησή της για ευκαιρία, για business, για δουλειές με αυτούς που αποκλείονταν από τις δημόσιες δομές υγείας και ταυτόχρονα με ανακατεύθυνση μιας σειράς δραστηριοτήτων, όπως τα νέα πεδία των Big Data ή της τηλεϊατρικής. Και ταυτόχρονα, βέβαια, απέκλειε τους ασθενείς COVID-19, διότι αυτοί ήταν υψηλού κόστους και με περιορισμένα σχετικά περιθώρια κέρδους. Το συγκεκριμένο με αριθμούς αποδεικνύεται ως εξής. Στο πρώτο κύμα της πανδημίας έγιναν πανελλαδικά 700 εισαγωγές στο ΕΣΥ. Ο ιδιωτικός τομέας δεν παραχώρησε καμία κλίνη. Στο δεύτερο κύμα έγιναν 21.734 εισαγωγές στο ΕΣΥ. Ο ιδιωτικός τομέας, αφού χρηματοδοτήθηκε αδρά από το κράτος, διέθεσε 200 κλίνες. Στο τρίτο κύμα, όπως ήθιστε να το λέμε, έγιναν 50.620 εισαγωγές. Ο ιδιωτικός τομέας διέθεσε 278 κλίνες. Και στο τέταρτο έγιναν 38.444 εισαγωγές και ο ιδιωτικός τομέας διέθεσε 450 κλίνες. Συμπέρασμα, στο σύνολο το 95% των κλίνων του ιδιωτικού τομέα έμεινε COVID-free.
Σύντροφοι και συντρόφισσες, το ΚΚΕ είχε τη δική του συμβολή για να πιστέψει ο λαός μας ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνο αν μαζί με τα μέτρα προστασίας συνεχίζει να παλεύει, να αγωνίζεται, να οργανώνεται και ταυτόχρονα να μην υποκύπτει σε μια οργανωμένη τρομοκρατία που έγινε από το κεφάλαιο, τα αστικά κόμματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κυβέρνηση είναι γνωστό και όλοι οι πυλώνες του αστικού συστήματος κρύφτηκαν πίσω από την ατομική ευθύνη ακριβώς για να κρύψουν την ευθύνη του κράτους. Και θυμάστε όλοι αυτά τα αμίμητα, φταίνε τα μυστικά πάρτι της νεολαίας, τα οικογενειακά τραπέζια, ο κουρέας από την Καρδίτσα, κάποιος άλλος επιχειρηματίας σε άλλη πόλη, μικρός συνήθως. Και άλλα τέτοια δαιμόνια, όπως ξέρετε για το φιάσκο της πυρκαγιές φταίνε τα πεύκα, για τα χιόνια και τα χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα φταίνε οι οδηγοί χωρίς αλυσίδες και τα πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα. Βέβαια, κουβέντα, ακόμα και σε αυτό το επιχείρημα, το σαθρό που έχουν, δεν βγάζουν για τους χώρους και τις πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν να πούν, δεν πιάνουν αυτά τα σαθρά επιχειρήματα. Τι έγινε, για παράδειγμα, στους οίκους Ευγυρίας? Τι έγινε στις δομές προσφύγων, μεταναστών, στις δομές χρονίων πασχόντων? Γιατί αυτοί δεν έκαναν μυστικά πάρτι. Τι έγινε στα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους τόπους δουλειάς? Οφείλουμε λοιπόν και οφείλαμε να μελετήσουμε αυτό το θέμα, στο οποίο μπαίνουν κάποιες ιδιαίτερες πλευρές μέσα από το άρθρο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και πληθυσμιακοί σε κλειστές προνοιακές δομές. Το σίγουρο είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις κουνούσαν το δάχτυλο, ενοχοποιούσαν όσους νόσησαν για να κρύψουν τις δικές τους αντιλαϊκές πολιτικές και παλινοδίες, τα πρωτόκολλα που ήταν ραμμένα και κομμένα στις ανάγκες του κεφαλαίου. Στο άρθρο της έκδοσης, λοιπόν, με τίτλο «Η επιδημική ετοιμότητα και ο ρόλος των υπηρεσιών δημόσιας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», αναδεικνύονται ακριβώς αυτές οι πλευρές που καθόρισαν τα λεγόμενα περιβόητα εντός εισαγωγικών επιδημιολογικά μοντέλα. Και διαβάζοντας, νομίζουμε, αυτό το άρθρο, μπορούν να αποκτήσουν ένα άλλο περιεχόμενο οι καθημερινές συζητήσεις περί lockdown, ιχνηλάτησης, επιτήρησης συνολικά υπηρεσιών δημόσιας υγείας, γιατί μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια φάνηκε ξεκάθαρα πως τα διάφορα λεγόμενα επιδημιολογικά μοντέλα δεν ήταν και τόσα πολλά, αλλά ήταν όλα υποταγμένα στην δοσμένη οικονομία, την καπιταλιστική και τους δοσμένους κλάδους της βιομηχανίας κάθε χώρας. Για παράδειγμα, θα βρούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σε κάποιες χώρες της δεν υιοθέτησε ούτε καν στοιχειώδη μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, μονοπόλια του πετρελαίου ακριβώς να απαιτούν αυτό το πράγμα, γιατί βλέπετε ότι το πετρέλαιο δεν χρειάζεται τηλεεργασία και δεν γίνεται να βγει με τέτοια. Θα δούμε όμως και το παράδειγμα άλλων χωρών, που τα lockdown ήταν και μια χρυσή ευκαιρία για διάφορες επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών. Θα δούμε όμως και λαμπρά παραδείγματα, όπως αυτό της μικρής Κούβας, ειδικά στον τομέα της καταγραφής, ιχνηλάτησης και εν τέλει του συστήματος δημόσιας υγείας. Γιατί οφείλουμε να πούμε καθαρά πως παρά τις επιμέρους διαφορές, ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση εκδήλωσης της πανδημίας, η στρατηγική όλων των καπιταλιστικών κρατών ήταν ενιαία και είχε ως κριτήριο τη σταθεροποίηση του καπιταλιστικού συστήματος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην οικονομία. Φάνηκε λοιπόν ξεκάθαρα ότι η υγεία του λαού και η καπιταλιστική οικονομία είναι δύο έννοιες ασύμβατες. Και πραγματικά, ποιος έχει ξεχάσει τα λεγόμενα πρωτόκολλα του τουρισμού στη χώρα μας, αυτά που ζούμε και σήμερα, τα οποία όμως ήταν διατυπωμένα πολύ νωρίς. Θυμίζουμε μόνο ότι την πρωτομαγιά του 20, ο Φρίτζ Γιούνσεν, ο επικεφαλής της TUI, αυτού του τουριστικού μεγαθυρίου, δήλωνε, ενώ ακόμα δεν γνωρίζαμε όλοι στα νοσοκομεία κυριολεκτικά σχεδόν τίποτα, ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που ετοιμάζονται πολύ εντατικά για την επιστροφή των τουριστών το καλοκαίρι. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε την παλιά Ιπποκράτειο αρχή, κάλιο προναβάνιν ή θεραπεύειν, που σημαίνει πως η αρχή των πάντων στην υγεία αφορά την πρόληψη. Τέτοιες πλευρές μπαίνουν και στο προαναφερθέν άρθρο, αλλά και στο άρθρο με τίτλο «Ο SARS-CoV-2 ως παράγοντας επαγγελματικού κινδύνου», το οποίο φωτίζει επιστημονικά και από τη σκοπιά της ιατρικής της εργασίας, που υπηρετεί τους εργαζόμενους, πώς η προστασία τους στην εργασία συνδέεται ολόκληρα με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του συνόλου των παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου, πώς εν ολίγης οι χώροι δουλειάς μετατράπηκαν σε εστίες υπερμετάδοσης. Σύντροφοι και συντρόφισσες, 2,5 χρόνια μετά είναι πολύ περισσότερο ορατό πως η πανδημία αξιοποιήθηκε και για άλλους σκοπούς. Όπως για παράδειγμα για να ενταθεί η καταστολή απέναντι στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα. Άλλωστε, η νομοθέτηση αντεργατικών μέτρων, η επιβολή τους από την εργοδοσία στους χώρους δουλειάς, πάνε χέρι-χέρι με την ένταση του αυταρχισμού, με την καταστολή των αντιδράσεων, των συνδικάτων, των σωματείων, των εργαζομένων.
Γι' αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς συνέχισε από εκεί που το άφησε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρασε δηλαδή νέο νόμο για τον περιορισμό και την απαγόρευση διαδηλώσεων. Προσπάθησε να βάλει νέα εμπόδια στην οργάνωση και λειτουργία των συνδικάτων. Προσπάθησε μέσα από τον νόμο Χατζηδάκη να τα μετατρέψει σε αποστεωμένους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς. Άλλωστε, σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας είναι κυριολεκτικά προκλητική και εξόθαλμη η προσπάθεια της κυβέρνησης να ταυτίσει όποιον αντιστέκεται με ομάδες που πραγματικά καμία σχέση δεν έχουν με το λαϊκό κίνημα, πόσο μάλλον με διάφορες ακροδεξιές φασιστικές ομάδες που η ίδια θρέφει και τη βολεύουν. Με αφορμή το θέμα λοιπόν του εμβολιασμού, είναι σαφές πως η κάθε αστική κυβέρνηση προσπάθησε να ταυτίσει επιφυλάξεις και το φόβο ενός τμήματος του πληθυσμού με τέτοιες ακροδεξιές συνωμοσιολογικές απόψεις που καθόλου αυθόρμητες δεν ήταν. Και δεν μπορεί να ήταν αυθόρμητες οι εικόνες του δικτάτορα Παπαδόπουλου, το σύνθημα «Λέμε όχι στα εμβόλια» με υπογραφή των υπόδικων νεοναζί λαγού και κασιδιάρης στις συγκεντρώσεις διάφορων αντιεμβολίαστων ή άλλα γνωστά υγειονομικά συνθήματα, αυτή η γη δεν σας ανήκει, αναρχική και μπολσεβίκη, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, όποιος θέλει να μας εμβολιάζει τον καταδικάζουμε και θα τον κρεμάσουμε και άλλα τέτοια. Αυτές και άλλες πλευρές παρουσιάζονται στα άρθρα με τίτλο «Πανδημία και ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις στο παράδειγμα της κούρσας των ανταγωνισμών και της διπλωματίας των εμβολίων» και στο άρθρο με τίτλο «Αντιεμβολιαστικές ομάδες, η άλλη όψη της αστικής πολιτικής και του επιστημονικού αναρθολογισμού», στα οποία προσπαθούμε να αναλύσουμε διεξοδικά πώς το εμβόλιο αξιοποιήθηκε όχι για να είναι όπλο, αλλά για να μετατοπιστεί η συζήτηση και η διαίρεση των εργαζομένων, πώς αξιοποιήθηκαν οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί που είναι ακόμα στο απαράδεκτο καθεστώς της αναστολής άνευ αποδεχών για να χτυπηθεί η μόνιμη σταθερή δουλειά, πώς προσπάθησε η κυβέρνηση να ενοχοποιήσει όσους δεν έπαιρναν απάντηση υπεύθυνη από τους κρατικούς φορείς σε υπαρκτά ερωτήματα, πώς παρουσίαζαν το εμβόλιο σαν κάτι που δεν ήταν, δηλαδή σαν το διαβατήριο ας πούμε μιας ξέφρενης καλοκαιρινής ζωής, πώς επέδρασαν οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, είτε αυτές αφορούσαν την έλλειψη του εμβολίου σε ολόκληρες υπήρους και τον καθησυχασμό γύρω από αυτό το φαινόμενο, είτε αυτές αφορούσαν ένα πραγματικό εμπορικό πόλεμο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα που αναφέρεται σε ένα από τα παραπάνω άρθρα και που τηρουμένων των αναλόγιων ισχύει και στη χώρα μας. Στις κοινότητες των Αφροαμερικανών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο όρος που χρησιμοποιείται από αρκετούς επιστήμονες για να περιγράψει την άρνηση του εμβολιασμού δεν είναι το anti-science, αλλά είναι ο όρος anti-scientist, αφού θεωρείται πως ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του πληθυσμού, αυτών των κοινοτήτων, είναι αρνητικό απέναντι στους επιστήμονες λόγω των πολλαπλών περιστατικών ρατσισμού που έχει δεχθεί από υγειονομικούς ως επιτομής των λευκούς και ως αποτέλεσμα του διαρκούς αποκλεισμού τους από υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Και δυστυχώς, τέτοια πατήματα έδωσαν πολύ αξιότιμοι καθηγητές και λοιποί που τα σάλια τους κοσμούν ακόμα τα σακάκια της πολιτικής και οικονομικής ελίτ. Στη χώρα μας, σύντροφοι και συντρόφισσες άλλωστε, οι περιοχές με μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων είναι οι λαϊκές γειτονιές, είναι οι κάτοικοι χαμηλού οικονομικού και μορφωτικού επίπεδου. Την ίδια ώρα σε αυτές τις περιοχές βρίσκουμε κάποια από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού και είναι ισχυρότερη πάνεμβαση αυτών των σκοταδιστικών θεωριών. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο οι αντιεμβολιαστικές αυτές θεωρίες και ομάδες, αν δεν υπήρχαν, θα έπρεπε να δημιουργηθούν, γιατί αποτελούν ένα από τα καλύτερα αναχώματα στη ριζοσπαστικοποίηση της σκέψης και μια πραγματική τροχοπέδη για το ποιος φταίει για το έγκλημα που βιώνουμε καθημερινά. Οι μεγάλες αντιφάσεις λοιπόν που φάνηκαν μέρα με τη μέρα σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, οι τραγικές απώλειες στις ανθρώπινες ζωές είναι αποτέλεσμα της διαχείρισης της πανδημίας από όλες τις αστικές κυβερνήσεις που κυριολεκτικά έγιναν όλες παράδειγμα προς αποφυγή. Στη χώρα μας, σύντροφοι και συντρόφισσες, το ΚΚΕ είχε μια πολύ μεγάλη συμβολή για να αποδομήσει από την πρώτη μέρα το επικίνδυνο και παραλυτικό αφήγημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για δίθεν εθνική ενότητα. Ότι είμαστε όλοι μαζί, ότι είναι κοινός ο εχθρός, προκειμένου να εξασφαλίσει σιγή νεκροταφείου. Και δεν τη πέρασε παρά το ότι είχε πολύτιμο συμπαραστάτη το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάπως έτσι ακούσαμε από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τα γνωστά που υπόθηκαν πριν από τον σύντροφο Γενικό Γραμματέα, να το στρίβει λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να ψελίζει κάτι για επίταξη του ιδιωτικού τομέα, αλλά πάντα σε λογικές τιμές, για μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά πάντα κοστολογημένα. Και αυτό το τονίζουμε γιατί κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τελείως μουγκός στον πρώτο χρόνο και τώρα προσπαθεί να αρθρώσει έναν υποτιθέμενο αντιπολιτευτικό λόγο. Μάλιστα, το
Το τμήμα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μια πρόσφατη έκδοση που δεν είναι τίποτα άλλο από μια συγγραφή των κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, οι οποίες, ξαναλέω, αρχίζουν ένα χρόνο μετά την πανδημία και χωρίς ντροπή συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια. Η στρατηγική σύμπλευση άλλωστε Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα της υγείας, αν και αναδεικνύεται ολοκληρωμένα στον πρόλογο του πολιτικού γραφείου της παρούσας έκδοσης, εκδηλώθηκε για μία ακόμη φορά πολύ πρόσφατα, μόλις πριν 3-4 μέρες, όπου σε ένα φόρουμ συνέδριο που διοργάνωσε γνωστό site εφημερίδας, συνομίλησαν για άλλη μια φορά σαν παλιοί γνωστοί και καλοί φίλοι, διάφοροι φαρμακοβιομήχανοι, στελέχοι ιδιωτικών κολοσσών και ομήλων υγείας, κυβερνητικοί συνδικαλιστές, ο Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύντροφοι και συντρόφισσες, λοιπόν, αυτές οι συνενέσεις και συνευρέσεις επιβεβαιώνουν την εκτίμηση του κόμματός μας ότι τα δύσκολα για την υγεία της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων είναι μπροστά. Το ΚΚΕ συνέβαλε στον αγώνα για την προστασία της υγείας του λαού και ο αγώνας αυτός θεωρούμε ότι συνεχίζεται μαζί με τον αγώνα ενάντια στην επιλογή της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ που μας μπλέκει σε νέες περιπέτειες, ενάντια στην ακρίβεια, την καθήλωση μισθών, τα ωράρια λάστιχο και άλλα πολλά, για να μην πληρώσει πάλι ο λαός τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρίσης. Γιατί όσον αφορά την πανδημία, είμαστε πραγματικά πεισμένοι ότι η ανθρωπότητα θα μετρούσε λιγότερα θύματα και περισσότερες ζωές θα είχαν σωθεί, αν δεν υπήρχε ο παράγοντας κέρδος. Οι εξελίξεις στον τομέα της υγείας επιβεβαιώνουν και από ένα ακόμα μονοπάτι ότι πραγματικά ο λαός μας έχει δύο δρόμους ανάπτυξης μπροστά του. Το ΚΚΕ παλεύει για μια κοινωνία, μια τέτοια οργάνωση της παραγωγής και των υπηρεσιών όλης της οικονομίας, που η ανάπτυξή της θα γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες για την υγεία και θεωρούμε πως ο πρόλογος του πολιτικού γραφείου στη συγκεκριμένη έκδοση τεκμηριώνει αναλυτικά τι μπορεί να διασφαλίσει ο σοσιαλισμός, ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός, η εργατική εξουσία και κυρίως από ποια κοσμοθεωρητική αντίληψη αντιμετωπίζει το ΚΚΕ το θέμα της υγείας. Γιατί κλείνοντας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το θεμελιώδες ότι στον καπιταλισμό η υγεία αντιμετωπίζεται από την πλευρά των συμφερόντων των καπιταλιστών, δηλαδή περιορισμένα ως υπηρεσίες που συμβάλλουν στην αναπαραγωγή της ικανότητας για εργασία, αλλά στον σοσιαλισμό αντιμετωπίζεται από την πλευρά της εργατικής τάξης ως πλήρης προαγωγή της σωματικής, πνευματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ευημερίας του ανθρώπου, ώστε να τίνει σε κατάσταση πλήρους αρμονίας με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Η υγεία, λοιπόν, σύντροφοι και φίλοι, δεν είναι μια ουδέτερη έννοια, αλλά ένα πεδίο σκληρής ταξικής αντιπαράθεσης και σύγκρουσης της εργατικής τάξης και των εργατικών λαϊκών στρωμάτων με το κεφάλαιο. Το μέτωπο της υγείας είναι ένα βασικό μέτωπο πάλι όλου του λαού, γιατί σχετίζεται συνολικά με τους όρους ζωής του. Αυτός ο αγώνας έχει ξεκινήσει και ελπίζουμε η έκδοση που παρουσιάζουμε σήμερα να συμβάλλει έστω και λίγο στην νικηφόρα εκβασή του. Ευχαριστώ.